εν ώψη της ψήφισης του νέου τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αισθάνθηκα σήμερα την ανάγκη να έρθω εδώ στο δρόμο Τρυπότα Παπαραλογγή, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο φίλος ο Νίκος Παντούρας, ένας δρόμος πολύ σημαντικός για την ευρύτερη περιοχή του Τέου Δήμου Κοντοβάζανας. Ένας δρόμος ο οποίος μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, έχει περάσει από 40 κύματα, ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι γεωλογικό το πρόβλημα εδώ, αλλά με τα 2,5 εκατομμύρια τα οποία εντάξαμε στην δική μας θητεία, ήδη αυτή τη στιγμή ο εργολάβος προχωράει με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Έχει προχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό των διαπλατήσεων και στον καθαρισμό του δρόμου. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν άλλα έργα υποδομής, όπως θα είναι τα χαντάκια και η ασφαλτόστρωση την άνοιξη. Από ό,τι ξέρω από την τεχνική περιγραφή του έργου, ολοκληρώνονται περίπου 5,5 χιλιόμετρα. Είναι το δύσκολο κομμάτι, το σημείο του βράχου, εκεί το που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον φτιάχνεται αυτό και υπολείπονται ακόμα γύρω στο χιλιόμετρο, το οποίο αύριο θα εισηγηθούμε εκ μέρους παραταξής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ενταχθεί ακόμα ένα έργο τουλάχιστον 100.000 για να ολοκληρωθεί αυτός ο άξονας και να ησυχάσουμε από το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής εδώ. Εδώ βλέπετε ότι από όποια θέση και μας έχει κοιτάξει ο λαός Πελοποννήσου, εμείς είμαστε κοντά στους ανθρώπους και κοντά στα προβλήματα και προσπαθούμε συνέχεια να λύνουμε τα προβλήματα. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εκεί και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίλυση των προβλημάτων, εγώ ειδικά της Αρκαδίας και γενικότερα η παράταξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Νιώθετε ικανοποίηση που ξεκίνησε το έργο, γιατί προεκλογικά περίμεναν οι κάτοικοι την μπουλντόζα, η μπουλντόζα δεν ερχόταν. Ακούσατε προεκλογικά διάφορα εδώ στα χωριά κατά την περιοδία σας. Έτσι νιώθετε ικανοποίηση ή έχετε έτσι μια πικρή γεύση? Η πικρή γεύση έχει παραμείνει, αλλά δικαιολογημένα οι κάτοικοι έχουν ανακατακτήσει. Ένας δρόμος ο οποίος είναι απροσπέλαστος, αυτοί καλά αντιδρούν. Άλλωστε, τόσα χρόνια σε εποχές σευμάρειας, έτσι είχαμε μάθει στην Ελλάδα, να λύνονται όλα γρήγορα. Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή είναι η χαρά του πολιτικού, να περνάει από ένα σημείο και να βλέπει το έργο του, να βλέπει ότι εδώ που είχε βάλει ένα πετραδάκι κι αυτός, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι βάλει πετραδάκι για τον δρόμο αυτό, ότι και εγώ το δικό μου πετραδάκι έχει πιάσει τόπο και αυτή είναι η χαρά του πολιτικού. Ειδικά για μένα, αυτή είναι η δική μου χαρά, αυτή είναι η πληρωμή μου. Και παραλαμβάνω ότι οι άνθρωποι καλά κάνανε και φωνάζανε, αν και κάποιοι ήταν υπερβολικοί νομίζω στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Άλλωστε έτσι είναι οι προεκλογικές περίοδοι, αυξάνουν λίγο τους τόνους της φωνής. Αλλά επιτέλους το έργο αυτό γίνεται και σήμερα έχω ιδιαίτερη χαρά που βλέπω ότι έχει προχωρήσει αρκετά. Και γι' αυτό, όπως είπα, αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξή μας θα εισηγηθεί να μπουν ακόμα 100.000 για να ακυρωθεί αυτός ο άξονας. Μετά από πολλές προσπάθειες πολλών ετών, καταφέραμε μαζί με την περιφέρεια και με τους προέδρους των υπολείπων χωριών και με βασικούς προτεργάτες, τον κύριο Τατούλη και τον Βαγγέλη τον Γιανακούρα, και ξεκίνησε αυτό το έργο. Έχει ξεκίνησει εδώ και περίπου 20 μέρες. Είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή τι εργασίες έχουν γίνει? Έχουν ξεκινήσει να κάνουν διαπλατήσεις στα σημεία που χρειαζόταν διαπλάτη που ήταν στενός ο δρόμος. Και προχωράνε να καθαρίσουν τα τεχνικά που ήταν καταστραμμένα και βουλωμένα, οχετή, τα γρανιά να καθαριστούν. Και από ό,τι γνωρίζουμε σε επικοινωνία που είχαμε με τον εργολάβο, μας έχει πει ότι σύντομα θα έρθει και τριβείο σπαστήρας για να ρίξει το 3α και να προχωρήσει, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, να προχωρήσει το έργο κανονικά. Πόσο καιρό πιστεύετε θα χρειαστεί να ολοκληρωθεί το έργο? Θεωρείτε ότι την άνοιξη θα είναι έτοιμη προς το καλοκαίρι, ο έτοιμος ο δρόμος? Θεωρώ σίγουρο ότι μάλλον θα είναι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει τελειώσει αυτό το έργο. Και εξυπηρετεί εκτός από τους παραλογκούς ποια άλλα χωριά? Εξυπηρετεί τα χωριά Βελιμάχη, Καρδαρίτσι και Βιδιάκη ουσιαστικά, αλλά και τη δημοτική ενότητα Κοντοβαζένης. Όλα τα χωριά δηλαδή, και πέρα και από τα χωριά από την Ηλία και Αχαΐα, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και έχουν πρόσβαση για να μεταφέρουν πράγματα, υλικά και αυτά τα πράγματα. Προς τα Τρυπότα μου. Προς τα Τρυπότα. Ο χρόνος μειώνεται, η απόσταση είναι ήδη. Το θετικό είναι ότι καταφέραμε μετά από αρκετά χρόνια να ξεκινήσει και να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Θα μας πείτε έτσι πώς νιώθετε, είστε ικανοποιημένοι? Εννοείται ότι είμαι ικανοποιημένη. Βέβαια θα είμαι απολύτως ικανοποιημένη να το δω τελειωμένο. Περιμένετε ότι δεν θα γίνει, έχετε έτσι αμφιβολία? Δεν νομίζω, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθεί.
θα μας πείτε λίγο έτσι τη σημασία του δρόμου για τα χωριά? Ο δρόμος πιστεύω είναι το σημαντικότερο πράγμα για οποιοδήποτε χωριό και ειδικότερα εδώ σε αυτά τα τόσο ορεινά χωριά που δεν έχουμε πρόσβαση για οτιδήποτε. Είναι άκρως απαραίτητο. Είναι το πιο βασικό.